Κύριε Υπουργέ, τον τελευταίο μήνα οι κοντά 200 εργαζόμενοι στην Οπία Τσάνταλη, στον Άγιο Παύλο Χαλκιδικής, οδηγήθηκαν στην απόφαση της επίσχυσης εργασίας. Οδηγήθηκαν μετά από κινητοποίηση στην έσχατη λύση της επίσχυσης εργασίας λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων τους που ξεκινάνε σε κάποιους εργαζόμενους από τους 7 μήνες και σε άλλους έως και τους 12 μήνες. Στο εργοστάσιο δεν διεξάγεται πλέον καμία παραγωγική διαδικασία και είναι κλειστό από τις 15 Αυγούστου. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ενημέρωση για το μέλλον τους. Βρίσκονται σε απόγνωση προφανώς και στα όρια των αντοχών τους. Με αυτή την έννοια, κύριε Υπουργέ, ερωτάστε σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση. Πρώτον, για να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και δεύτερον, να διασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων όλο αυτό το διάστημα μέχρι και τις ενδεχόμενες εξελίξεις. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η ερώτηση σας, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα έπρεπε μάλλον να απευθυνθεί στον Υπουργό Ανάπτυξης, υπό την έννοια ότι θα χρειαστεί σίγουρα να ασχοληθεί κάποιος με την σωτηρία αυτής της εταιρείας. Γιατί η εταιρεία την οποία μιλάμε σήμερα, όπως σωστά είπατε, δεν ασκεί καμία παραγωγική δραστηριότητα. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η εταιρεία κλείνει. Άρα οι εργαζόμενοι χάνουν τις θέσεις εργασίας τους και βεβαίως θα έχουν μια μακρά πορεία για να μπορέσουν να λάβουν τα δεδουλευμένα τους. Εγώ από τη θέση που έχω δεν μπορώ να λάβω έναν τέτοιο ρόλο. Μπορώ να σας πω μόνο τι έχουμε κάνει ως Υπουργείο Εργασίας για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Λοιπόν, η επιχείρηση Ευάγγελος Τσάνταλης ΑΕ, τα γνωστά κρασιά, αριθμεί 108 εργαζομένους διαφόρων ειδικοτήτων στην περιοχή Άγιος Παύλος, στον νομό Χαλκιδικής και 128 εργαζομένους συνολικά στη χώρα. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής κατά έτη 2022 και 2023 διενύγησε 15 εργατικές διαφορές κατόπιν αιτήσεων 25 εργαζομένων με αντικείμενο τη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών και λοιπόν διαφορών. Κατά τις εργατικές διαφορές αναγνωρίστηκαν από την επιχείρηση οφειλές στους εργαζόμενους. Κάποιες διαφορές επιλύθηκαν στο σύνολο και σε άλλες διαφορές μέρος των αξιών των εργαζομένων καταβλήθηκε έως τη διεξαγωγή της διαφοράς και οι υπόλοιπες αποτίσεις συμφωνήθηκαν να αποπληρωθούν εντός συγκεκριμένων ημερομηνιών. Όπου δεν τηρήθηκαν οι συμφωνίες, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής υπέβαλε ήδη μηνύσεις. Στις τελευταίες εργατικές διαφορές που συζητήθηκαν εντός του μηνός Οκτωβρίου του 2023 και αφαιρούσαν τα δουλευμένα χρονικού διαστήματος 1η-6η έως 39η του 2023 στο σύνολο των εργαζομένων, δεν προσήλθε εκπρόσωπος των εργοδοτών. Με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για τη μη παράσταση επιχείρησης και τη μη προσκόμιση στοιχείων. Κατόπιν επιτόπιων ελέγχων και επανελέγχων, από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χαλκιδικής υπευλήθησαν οι κάτωθοι μηνύσεις. Συγκεκριμένα, 16/3/2023 υπευλήθη μήνυση την καθυστέρηση καταβολής υπολείπου δεδουλευμένων αποδοχών μηνός Νοεμβρίου 2022 σε 136 εργαζόμενους και υπολείπου δεδουλευμένων Δεκεμβρίου 2022 σε 141 εργαζόμενους. Την 6/6/2023 υπευλήθη μήνυση την καθυστέρηση καταβολής υπολείπου δεδουλευμένων υποδοχών μηνός Ιανουαρίου 2023 σε 121 εργαζόμενους και μηνός Φεβρουαρίου 2023 σε 121 εργαζόμενους. Την 16/6/2023 υπευλήθη μήνυση για την καθυστέρηση καταβολής υπολείπου δεδουλευμένων αποδοχών μηνών Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2023 σε 97, 44 και 51 εργαζόμενους αντίστοιχα. Ακόμη από έρευνα της τοπικής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι σήμερα η επιχείρηση δεν ασκεί παραγωγική δραστηριότητα και είναι πλέον κλειστή από τα μέσα Αυγούστου 2023, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονται επίσχυση από το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Άρα όσον αφορά τις νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, το Υπουργείο Εργασίας έχει προβεί σε όλες όσες προβλέπει ο νόμος. Από εκεί και πέρα, για να προχωρήσει αυτή η εταιρεία, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστεί να βρει επενδυτή ο οποίος θα μπορέσει να την αναδιαρθρώσει και να την προχωρήσει στο μέλλον. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, για τη δευτερολογία σας. Όντως, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει. Βέβαια, πρέπει να επισπευτούν, γιατί
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν περιθώρια, γιατί βρίσκονται στα όρια της εξαθλίωσης. Και βέβαια ξέρουμε όμως ακόμα και οι αποφάσεις αυτές ποιον τα συμφέροντα εξυπηρετούνται πρώτα σε σχέση με τα χρέη της επιχείρησης και τελευταίοι είναι οι εργαζόμενοι. Αν μείνει τίποτα, που συνήθως να μείνει τίποτα. Αλλά κοιτάξτε κύριε Υπουργέ, εμείς ήρθαμε στο Υπουργείο Εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν έχουμε καμία έγνοια για τον επιχειρηματία, αλλά για τους εργαζόμενους. Τον επιχειρηματία, εσείς και η κυβέρνησή σας, όπως και οι προηγουμένες, έχετε φτιάξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, τους έχετε βολεμένους από όλες τις πλευρές. Τα κέρδη στην τσέπη και με σχεδόν πλέον με την τελευταία παρέμβαση της κυβέρνησής σας σχεδόν μηδενική φορολογία. Τα χρέη όμως στις πλάτες του λαού. Αυτά των τραπεζών ανακεφαλαιοποίησης, αυτά των ασφαλιστικών τρύπες στα ταμεία, αυτά προς το κράτος, ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές που εσείς τις βγάζετε ανίσπρακτες, οι οποίες έχουν φτάσει και τα 87 δισεκατομμύρια. Μια χαρά. Τώρα με τη συγκεκριμένη επιχείρηση ήδη θα υπάρχει προσδοκόμενο κέρδος και θα πάει για κλείσιμο, με φούντο κυρίως των εργαζομένων, μόνο αυτοί δεν διασφαλίζονται, ή θα υπάρξει προσδοκόμενο κέρδος, ακόμα και μετά τις διαγραφές των χρεών ή και την επιδότηση του νέου επενδυτή, όποιος και να είναι αυτός, όλο χαρά για τον νέο επενδυτή, μόνο κέρδη, καμία υποχρέωση. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους εργαζόμενους, και ενώ παρήγαγαν τα κέρδη που συσσόρευσε ο επιχειρηματίας και θα φορτωθούν τα χρέη ως σύνολο μέρος του λαού, και βιώνουν την εξαθλίωση. Και ρωτάμε, γιατί έχουμε και ένα προηγούμενο, μια περίπτωση καρμπών, κύριε Υπουργέ, τη Μαλαματίνα, που διαγράψατε τα χρέη στον επιχειρηματία, συμφωνήσατε σχέδιο εξυγίανσης με τους εργαζόμενους για να διατηρηθούν οι σχέσεις εργασίας τους και τα δικαιώματά τους στον νέο επενδυτή, και αμέσως μετά πογκρόμ, εξόντωσής τους και της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, απολύσεις από την πλευρά της εργοδοσίας, ΜΑΤ, ΟΠ και ασφάλεια, ως ιδιωτική φρουρά στο εργοστάσιο για 8-9 μήνες για να σπάσει η απεργία και να περνάει μέσα ο απεργοσπαστικός μηχανισμός. Μάλιστα, στο αντεργατικό τερατούργημα που φέρατε, κύριε Υπουργέ, για την 13ωρη εργασία, εξαπατώντας όλο το λαό, γιατί προπαγανδίζατε ότι διασφαλίζετε το δικαίωμα στην εργασία, επικαλούμενο στη Μαλαματίνα, όπου όλοι οι εργαζόμενοι ήταν στην απεργία και μόνο 7 εργαζόμενοι νεοπροσληφθέντες απεργιακός μηχανισμός έμπαιναν με τη συνδρομή των ΜΑΤ για 8-9 μήνες. Και κύριε Υπουργέ, τα δικαστήρια τελικά έκριναν παράνομο τον απεργοσπαστικό αυτό μηχανισμό, δηλαδή τις προσλήψεις που έγιναν, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον ρόλο σας. Λοιπόν, με δεδομένο ότι η Ομοσπονδία, Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Εφιαλωμένα Ποτά, η ΠΟΕΠ, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στον Τσάνταλι χωρίς όλους τους εργαζόμενους και χωρίς όλα τους τα δικαιώματα εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά, με δεδομένο ότι στο πλευρό τους είναι εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα, από το οποίο βέβαια εσείς έχετε δηλώσει ότι θέλετε να ξεμπερδέψετε, και φυσικά κανένας δεν μπορεί να σας αφαιρέσει το δικαίωμα σε τέτοια αφαντασίωση. Ρωτάμε τι θα κάνετε ακριβώς για αυτό που μας ενδιαφέρει, και νομίζω έγινε κατανοητό για ποιανού τα συμφέροντα παρεμβαίνουμε, γι' αυτό και παρεμβαίνουμε στο Υπουργείο Εργασίας. Τι θα κάνετε για την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και τη διατήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλη την πορεία της εξέλιξης της επιχείρησης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.